τον θαύμασα και εξάλλου τώρα το θαυμάζουν όλοι οι νέοι, είναι αυτός μου έστειλε μία αφιέρωση γραπτή, την οποία δεν την κατάλαβα αμέσως, γιατί είχε μέσα ένα κρυπτογράφημα. Με ονομάζει Γκέ Λαμπουρέρ, ευτυχισμένος καλλιεργητής, το οποίο το βρίσκω πολύ γέλιο, δηλαδή από πού και σου, εγώ δεν βλέπω τον αυτό μου να έχω ένα άρωτρο και με ένα άλογο μπροστά και να καλλιεργώ τη γη, τολμερά τεμπέλης για να κάνω κάτι τέτοιο. Και Γκέ Λαμπουρέρ και Ντικατέρ Σεμέν Δε Φερ Ντου. Τι λέει τώρα αυτό Σεμέν Δε Φερ, λέμε κοροϊέπει σίγουρα. Και το πήγα στο Γιόλα, γιατί δεν καταλάβαινα. Και μου λέει Γιόλας, αυτός ο σατανάς, μου λέει ο Μαρσελισσάν, που κατάστρεψε την τέχνη, εννοούσε κατάστρεψε το εμπόριο. Τις υπογραφές, τόσες όταν υπέγραφε μια μποτίλια ήταν έργο τέχνης, όμως δεν υπάρχει εμπόριο. Δεν υπάρχει εμπόριο τέχνης. Και όλοι αυτοί το μισούσαν. Μου λέει, παρόλα αυτά, αυτό το σύγχρονο θα σε συνδέσει μέχρι το τέλος της ζωής σου, γιατί είναι ένα από τα πιο, έξυπνα, τα πιο διαυγή. Είναι ένας διαυγής σατανάς αυτός μας. Δεν το καταλαβαίνω. Το πέδεψα πολύ στο μυαλό μου, να σου πω, πήρε πολύ καιρό. Το κατάπια, λέω, αφού μου το λέει ο Γιώργος, μου το λέει και ο άλλος, τι ψάχνεις. Και όταν προχώρησα πάρα πολύ στις εφευρές μου σε αυτός, το software είναι το software, το Semaine de Fer Doux, το Fer Doux είναι αγωγός μαγνητικός. Είναι το καλή, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις ένα καθαρό αγωγό με το σίδερο το ανακατεμτό, όχι αγνό. Και αυτό το εξήγησα τώρα όταν πια μορφώθηκα, είναι αυτό που λέμε σήμερα software. Δηλαδή εγώ κήρυξα ψάχτε στο αόρατο και ο Ντισάν τον κατάλαβε και έτσι εκφράστηκε. Τώρα εγώ, ότι δεν ήμουν αρκετά μορφωμένος να καταλάβω τι μου γράφει, φταίει ο Ντισάν, φταίω εγώ. Εκεί βρέθηκα ηλίθιος. Δεν έχει σημασία, περνάς από στάδια. Παρακολουθείτε, κύριε Καύρα, μεταφιέζεστε, αλλάζετε πολλές φορές. Μεταφύσει, όχι πλήρη μεταφύση δεν κάνουμε. Απλά βεβαίως αλλάζουμε κάποια πράγματα. Βεβαίως. Οπότε καπέλα, τραγιάστης, λεφτά, ρούχα, κουστούμια, φοράμε παλιά, φοράμε καινούρια, όλα αυτά τα πράγματα. Σας βοηθάει αυτό. Κάπου στη δουλειά σας, φαντάζομαι ότι ξέρετε πολύ καλά πια την ανθρώπινη φύση, έτσι δεν είναι? Και υποθέτω ότι στη ζωή τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Έτσι, δυστυχώς.
η πραγματικότητα διαφέρει από αυτό που φαίνεται, δηλαδή από την ωραιότητα που δείχνει η κοινωνία και οι άνθρωποι. Εμείς τουλάχιστον η δουλειά μας που είναι τέτοια μας έχει διδάξει ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, θα θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο καλύτερα? Βεβαίως, θα το εξηγήσω. Βλέπουμε έναν άνθρωπο να γελάει και δυστυχώς μπορεί μέσα του να αντιμετωπίζει ένα τραγικό πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα που αν το δούμε από κοντά θα μας πληγώσει και πολλές φορές εμείς φτάνουμε στο σημείο να τα βάζουμε και με τον εαυτό μας. Γιατί θεωρούμαστε, αν θέλετε, σαν κοινωνία όλοι μας συνυπεύθυνοι για κάποια προβλήματα της ανθρωπότητας, των ανθρώπων. Τι είδους άνθρωποι έρχονται και ζητάνε τη βοήθειά σας? Έρχονται κάθε είδους άνθρωποι, κάθε τάξεως άνθρωποι, κάθε επαγγελματικής στάθμης άνθρωποι. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο που έρχονται οι α, ας πούμε, άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος που έχει ένα πρόβλημα και το οποίο φτάνει, βεβαίως φτάνει σε κάποια άκρη που δεν μπορεί να βρει πλέον να προχωρήσει άλλο, συνήθως καταφέρει στα γραφεία μας. Έχετε ποτέ φοβηθεί πάρα πολύ? Βεβαίως. Σε ποια περίπτωση θέλετε να μου πείτε? Βεβαίως. Όταν κάποτε παρακολουθώντας έναν νεαρό, χωρίς καν να το καταλάβω, απορροφημένος από τη δουλειά μου, ευρέθηκα σε ένα τεκέ από παρανόμους. Από ανθρώπους μαστουρωμένους, από ανθρώπους μπορώ να πω που δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω, δηλαδή από τις χαμηλότερες υποστάθμεις, και βρέθηκα εκεί. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις εκείνο που προσπαθούμε να καλύψουμε, να μην φανούμε ότι κάνουμε και εμείς τους ίδιους πολλές φορές, ή να μην φανούμε ότι εμείς διαφέρουμε από αυτούς, ότι είμαστε άνθρωποι που μπορεί να διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, διότι εκεί γίνονται άκρως επικίνδυνοι. Θα αναλαμβάνετε μια περίπτωση χωρίς αμοιβή? Έχω αναλάβει περιπτώσεις που δεν έχω πάρει αμοιβή και το έχω κάνει ανθρώπινα, γιατί έπρεπε. Όταν μιλάτε με κάποιον που ζητάει τη βοήθειά σας, κύριε Κάβουρα, αρχικά τα πιστεύουμε όλα. Μέχρι βεβαίως που θα φτάσουμε στο σημείο να δούμε ποια είναι τα πραγματικά και ποια είναι τα πλασματικά, ποια είναι τα ψέματα. Γιατί βεβαίως ο πελάτης συνήθως μας λέει και κάποια ψέματα για να ισχυροποιήσει τη θέση του. Υπάρχουν και πελάτες που έρχονται τελώντας ένα δίκο εδώ πέρα, να πούμε, και ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους. Εκεί υποχρεωτικά θα πρέπει να πει και κάποια ψέματα ο πελάτης για να μπορέσει να μας κεντρήσει να ασχοληθούμε. Γιατί ομολογουμένως, εάν είναι κάτι που πρόκειται να κάνουμε μια αδικία, δεν θα την κάνουμε κιόλας. Δεν θα αναλάβουμε μια υπόθεση που είναι άδικη. Γιατί πράγματα έρχονται και ζητάνε τη βοήθειά σας οι άνθρωποι? Πρόβλημα. Δηλαδή όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει έξω στο μυαλό. Δηλαδή είναι εμπορικά, οικογενειακά, είναι συναισθηματικά, είναι εξαφανίσεις, είναι εμπορικά, είναι εμπροβιομηχανικά, είναι ναυτιλιακά. Είναι τόσα πολλά δηλαδή που, για να σας τα ρυθμίσω, σας λέω με δύο κουβέντες όλα αυτά που γίνονται έξω. Όλοι οι προβληματισμοί των ανθρώπων έχουν περνάει από τα γραφεία μας. Το επαγγέλματός τι είναι ακριβώς? Να βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο, να λύσει ένα ένιγμα, ή είναι ένα μέσο να φτάσει στη δόξα και στα πλούτη? Όχι, πιστεύω ότι είναι να λύσω και το ένιγμα, αλλά και να βοηθήσω το κοινωνικό σύνολο. Γιατί δεν έγινες κοινωνιολόγος ή ψυχολόγος και έγινες detective όμως? Γιατί καθημερινώς αυτό το επαγγέλμα συνεντάσχεται κάποιο διαφορετικό πρόβλημα. Σ' αρέσει να λύνεις προβλήματα? Αρκετά. Υποθέσεις. Να ρισκάρω. Αυτό και διάλεξα αυτή τη δουλειά. Τι σου ζητάνε οι πελάτες να κάνεις ακριβώς? Κάνεις παρακολουθήσεις, κάνεις... Έχω κάνει πολύ λύσεις, ακόμα γιατί είμαι νέα στο επάγγελμα. Τι είναι το όνειρό σου, τι θα ήθελες να κάνεις? Ό,τι έχει το περισσότερο ρίσκο.